πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είσαι άντρας που τιμάει το λόγο του. Έτσι, είπαμε, θα μαγειρέψουμε και ήρθα. Είπες θα έρθεις και θα μαγειρέψεις και είπες και θα έρθεις να μαγειρέψεις κερκυραϊκό και το έκανες. Πολύ σωστά. Μπράβο. Πολύ σωστά. Έχουμε χαίρομαι επιλέξει πάρα πολύ. Ένα τιμημένο φαγητό κερκυραϊκό, πολύ νόστιμο. Μπράβο, το έχω μαγειρέψει λίγες φορές. Αλήθεια. Αλλά έχω φάει πάρα πολλές φορές. Εδώ το θυμάμαι ότι το φτιάχνει εξαιρετικά. Φανταστικά. Είναι, νομίζω από εκεί έχω πάρει όλες μου τις συμβουλές ναι. για το συγκεκριμένο πιάτο και τα μυστικά. Εντάξει. Αυτό που θα φτιάξουμε είναι ένα φαγητό για 4 άτομα. Ναι. Έχω επιλέξει 1 κιλό μοσχαρίσιο κρέας χτένι. Λοιπόν, έχουμε εδώ όλα μας τα υλικά που θα χρειαστούμε. Καταρχήν να πούμε και μια τα υλικά για να ξέρουμε. Ναι. Να ξέρει και ο κόσμος πόσο. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά, όχι. Τίποτα. Το κρέας. Χρειαζόμαστε λευκό κρασί, λευκό ξύδι, ναι. αρκετό σκόρδο. Ναι, το είδα, δεν μαϊντανό yes. ναι, ναι. και ζωμό. Ναι. Θα χρειαστούμε και λίγο αλεύρι ουσιαστικά για να αλευρώσουμε το κρέας. Λίγο για το. Λίγο για ναι. το τηγάνισμα. Ωραία. Και τώρα θα χρειαστεί να το αλευρώσουμε το κρέας. Λοιπόν, αφού το αλευρώσουμε, θέλουμε να τεινάξουμε να φύγει το πολύ. Δεν θέλουμε okay. γιατί. Θέλουμε ίσα ίσα να μείνει όσο κρατήσει από μόνο του. Ωραία. Δηλαδή. Τώρα, ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα βάλουμε να ζεστάνει το σκεύος μας. Mm-hmm. Θα αφήσουμε το σκεύος να κάψει καλά. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να κάψει καλά για να μην μας κολλήσει το κρέας. Πρώτα βάζουμε λοιπόν το σκεύος μόνο του να κάψει και μετά προσθέτουμε λάδι. Α, είδες, να, αυτά είναι κολπάκια που χρειάζονται. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια γιατί θα μας κολλήσει το κρέας και μετά όπως θα πάμε να το ξεκολλήσουμε θα χαλάσει κιόλας. Μόλις αρχίζει και καίει η επιφάνεια, θα προσθέσουμε το λάδι. Αυτό είναι ένα φαγητό που σε όποιο εστιατόριο στην Κέρκυρα πας που δεν έχει κάποια ειδική κουζίνα, το έχει, έτσι. Ναι, νομίζω πως ναι. Σε τουρίστες, αυτά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι. Και θα το δεις και σε. Και σε διάφορες εκδοχές. Λοιπόν, και αφού έχει κάψει καλά το λάδι, ναι. ξεκινάμε να κάνουμε το σοτάρισμα. Έχεις εικόνες από τη μαμά σου να κάνει σοφρίτο και εσείς να είστε μικρά παιδάκια γύρω-γύρω, να αυτό. Γενικότερα, μαμά, φινά, μαμά θέλω. Γενικότερα μαγειρικές. Ναι. Πολλές. Πολλές. Πολλές, πολλές. Στο σπίτι πάντα μύριζε φαγητό. Εσείς είστε τρεις γη. Άρα είχε. Τρεις. Ναι. Πού είναι, φάει πολύ. Είναι, πώς. Και, τρώγαμε και πολύ. Και κάνατε και όλοι και γυμνάζεστε κι όλοι. Δηλαδή, τι θέλατε τη θερμίδα. Δεν κάθομασταν κι εσύ ναι, ησυχία, αυτό, η αλήθεια ναι. είναι. Αρχίζει σιγά σιγά και ψήνεται, θέλει βέβαια τον χρόνο του. Εντάξει, ωραία. Τώρα εσύ πόσο καιρό έχεις να πας στην Κέρκυρα. Έχω να πάω, πότε είχαμε κάνει ένα Είχατε γύρισμα, κάνει γύρισμα με τη Δανάη αρχές σεζόν, ναι, Σεπτέμβριο. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί νομίζω είχαμε πάει. Πάλι καλά. Από τότε έχω να πάω δυστυχώς και δεν ξέρω και πότε θα καταφέρω να πάω. Νιώθεις ασφαλής αυτό που κάνεις, πια. Νιώθω καλά με αυτό που κάνω. Εξοικειώνομαι σιγά σιγά, γιατί όλα είναι καινούρια ναι. σε αυτό που κάνω. Και η μαγειρική είναι καινούριο, σχετικά. Ναι. Αλλά ακόμα περισσότερο το κομμάτι της τηλεόρασης, που για μένα ήταν κάτι όπως... Την τηλεόραση δεν τη συνήθισες, δηλαδή την κάμερα απέναντι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα ναι. με αυτό. Νομίζω ναι. ότι με αυτό έχω εξοικειωθεί αρκετά καλά. Αλλά θέλει γενικότερα χρόνο όλο αυτό. Ναι, θέλει. Εντάξει. Πάντως είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή φαίνεται ότι έχεις λυθεί περισσότερο. Είσαι πολύ ναι, πιθανός με τον εαυτό σου. Είμαι αρκετά πιο χαλαρός, ναι. Εσύ μου φαίνεις υπομονετικός άνθρωπος. Δεν ήμουν πάντα έτσι, η αλήθεια είναι. Ναι. ναι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αλλάξει πολύ. Λοιπόν, εγώ εδώ έχουμε επιλέξει να βάλουμε μπόλικο σκόρδο. Αυτό το θέλει συνταγή το σκόρδο ή έχεις βάλει δικιά σου παραλλαγή. Όχι, όχι. Να, το συγκεκριμένο φαγητό έχει μπόλικο σκόρδο. Στην πολιτεία δεν έχει και κάτι άλλο. Ακριβώς. Δεν είναι ότι έχει και πολλά υλικά. Ακριβώς, δεν Οπότε έχει. Οπότε αυτά που έχει τα έχει σε αυτονία. Λοιπόν, είναι έτοιμο το κρέας μας. Το αποσύρουμε από το τηγάνι. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Σε μία κατσαρόλα δεύτερη, δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο σκεύος γιατί έχει καεί πολύ το λάδι, έχει αφήσει πολλήματα. Καλά, ναι. Πάμε σε μια καινούρια καθαρή κατσαρόλα. Ωραία. Και θα ρίξουμε μέσα το σκόρδο. Θα κόψουμε και το μαϊντανό. Τώρα θα μπει στο μαγείρεμα κανονικά, αλλά μετά ουσιαστικά θα βάλουμε και λίγο φρέσκο από πάνω. Mm-hmm. Του ταιριάζει πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε ελαφρά το σκόρδο μαζί ναι. με το μαϊντανό και μόλις λίγο αρχίζει και αρωματίζεται το λάδι από το σκόρδο, το καταλαβαίνεις γιατί μυρίζει ναι, κιόλας. Ναι, μυρίζει όντως. Θα ρίξουμε το λευκό ξύδι. Και τώρα θα προσθέσουμε ξανά το κρέας μέσα, θα το απλώσουμε στην κατσαρόλα. Α, μπράβο. Και τώρα
Αφού βάλαμε ξανά και το κρέας μέσα, θα σβήσουμε με κρασί. Ωραία. Περιμένουμε να ξεκινήσει το αλκοόλ. Ήδη έχει αρχίσει και μυρίζει το σοφρίτο. Μυρίζει. Λοιπόν, και προσθέτουμε ζωμό. Θέλουμε περίπου να σκεπάσει λίγο το κρέας. Και να μπορέσει να βράσει, να μαγειρευτεί αργά για τουλάχιστον μία ώρα θα το μαγειρέψουμε. Αυτή είναι η διαδικασία μέχρι στιγμής που έχουμε να κάνουμε τώρα. Εσύ όμως έχεις φτιάξει ήδη. Έχω ήδη φτιάξει ένα έτοιμο. Το έχω μαγειρέψει. Ορίστε, Απόστολος Ρουβάς. Έφερε το φαγητό από το σπίτι. Κανονικά, το μαγείρεψα. Όπως καλάμε τη δανάκη. Λοιπόν, εδώ έχουμε, έχω βάλει και έχω φτιάξει και ένα ωραίο πουρέ. Ναι, αλλά το original σοφρίτο. Τρώγεται με πατάτα τηγανητή. Ναι. Άμα κάνεις μία... Ναι, το κανονικό. Αμαρτία, να την κάνεις σωστά. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς θα συγκρατηθούμε. Λοιπόν, θα ψιλοκόψουμε και λίγο φρέσκο μαϊντανό, όπως είπαμε. Ναι. Για να ρίξουμε από πάνω. Αυτό το φαγητό θέλει μπολικό μαϊντανό. Ναι. Είναι από τα βασικά συστατικά. Και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Έλα. Πώς νιώθεις? Πολύ ωραία. Πάμε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Γενικά είμαι χαρούμενη που θα φάμε από τα χεράκια σου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, ότι είμαι ειλικρινής στο φαγητό. Απόστολ, είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει τόσο σκόρδο όσο θέλει. Έχει. 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 Είναι φαγητό που έχει σκόρδο, δηλαδή, πολύ, έτσι. Δεν όταν θα φύγεις από εδώ, λες, το έφαγα το σκόρδο. Εντάξει, δεν πας ραντεβού μετά από αυτό. Όχι, μετά πας για ύπνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Απόστολε. Πολύ χάρηκα. Πολύ χάρηκα. Χάρηκα γιατί είναι σοφρίτο. Άρα είναι κέρκυρα. Χάρηκα που το έφτιαξες εσύ που είσαι γνήσιος κερκυραίος και χάρηκα που ήρθες και ελπίζω να ξανάρθεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Μεγάλη μου χαρά και τιμή και που έφτιαξα και ένα φαγητό από τον τόπο μου. Είσαι πάρα πολύ γλυκό και καλό παιδί και να ξέρεις ότι για την πρώτη στιγμή που σε είδαμε, σε λατρέψαμε. Και εγώ και Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Φεύγω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλους να δώσεις. Επίσης.